Λαβενίτης. Γιατί η καμπάνια του Sky όλοι μαζί μπορούμε, μίλησε στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο, το Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σας δούμε τι του είπε. Η Εκκλησία έχει μπροστά της ένα μεγάλο αγώνα. Δεν τα προβλήματα είναι πολλά, πολυπίκυλα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Να το πούμε ότι είναι της εποχής μας. Πόσο θα κρατήσει δεν ξέρουμε, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή είναι το καυτό πρόβλημα μας, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε εν γνώση μας έναν άνθρωπο που πεινάει, να τον αφήσουμε χωρίς φαγητό. Αυτός είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αυτά που έχει, αυτά που της δίνει ο λαός, φροντίζει πρώτα απ' όλα να καλύπτει, θα έπρεπε να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας της, διότι είναι και αυτά μέσα στη ζωή, και τα υπόλοιπα είναι του λαού μας. Η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη βοήθεια σε κανέναν. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι αλλοεθνής, είτε είναι μαύρος, είτε είναι κίτρινος, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι χριστιανός. Πρέπει αυτόν να τον δει. Το λυπηρό στην περίπτωση αυτή είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός, το ποσοστό των Ελλήνων. Ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι σήμερα οι οποίοι χωρίς να φταίνε, χάσανε τη δουλειά τους ή έκλεισαν τις δικές τους τις επιχειρήσεις. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να μπουν στη σειρά για να πάρουν ένα πιάτο φαγητό. Έτσι λοιπόν έγινε ένα νέο πείραμα που έχει πολλή επιτυχία. Είναι το δέμα στο σπίτι. Οι ενορίες λοιπόν ξέρουν καλά, σε συνεργασία τώρα με τους δήμους όπου θέλουν, έχουμε και δημιουργούμε καταστάσεις και φεύγουν έτοιμα δέματα των 20 κιλών κάθε 10 μέρες, 15 μέρες και πηγαίνουν σε ορισμένα σπίτια. Εκεί που επιμένω και φοβάμαι, θέλω να υπάρχει διαφάνεια πάρα πολύ, να υπάρχει μια εκτίμηση των πραγμάτων και να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και να εξυπηρετηθούν όσο μπορούν περισσότεροι άνθρωποι. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι ο Έλληνας, σε όση δύσκολη κατάσταση και αν βρίσκεται, κρίσιμη, είναι μέσα στο DNA του να αγαπάει τον άλλο τον άνθρωπο και να του συμπαρίσταται στις δύσκολες ώρες. Είμαι αισιόδοξος για το πιστεύω και την πράξη του Έλληνα και θα έλεγα, θα παρακαλούσα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό που έγινε τώρα να μας δώσει ένα μάθημα, όχι μόνο για τις δύσκολες ώρες που περνάμε, αλλά και για τα όλα άλλα θέματα γενικότερα της πατρίδας μας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στο όλο το κανάλι, για την πρωτοβουλία που είχατε και το άνοιγμα που μας δώσατε και τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το έργο, μικρό ή μεγάλο.